Δηλαδή τώρα, να σε ρωτήσω, εάν και εφόσον γίνουν ρυθμίσεις που να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό είναι που θέλουμε να γίνει βάσει του νόμου. Θα συμμορφωθείς, θα καταβάλεις και τις διαχείρισεις. Μα βεβαίως. Εμένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα είναι μια ριζοσπαστική κινήση, όντως. Είμαι δικηγόρος, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις υποχρεώσεις μου και τα δικαιώματα μου και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα έχω και έχω. Πότε θα ξαναπάς πρώτη του Νοεμβρίου. Και μπορεί να διατάξει το δικαστήριο φυλάκιση. Είναι ποινικό. Πόσα είναι τα χρωστούμενα. Τώρα δυστυχώς από τον Νοεμβρίου του 12 είναι αρκετά. Και ακριβώς επειδή έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα και είναι ένα τεράστιο σχολείο όλη αυτή η προσπάθεια, η τεράστια προσπάθεια που γίνεται με την πρωτοβουλία. Έχω προσωπικά τώρα μιλήσω ως άτομο διαπιστώσει για αυτή την κοινωνία και τους Κυπραίους τι είδους άνθρωποι είμαστε και λυπούμε να παρατηρήσω ότι δυστυχώς αυτός ο τόπος κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι εκ του ασφαλούς από το πληκτρολόγιο τους κάνουν αγώνα. Νομίζουν ότι κάνουν αγώνα και πάντα από τον καναπέν τους και πάντα θέλουν άλλοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Όλοι έχουν ευθύνη, όλος ο κόσμος, όλοι οι Κυπραίοι έχουν ευθύνη. Το πιο απλό πράγμα που μπορεί να του ζητήσει είναι απλώς να παρουσιαστεί, για παράδειγμα, έξω από τη Βουλή, όταν έκαναμε καλέσματα ή στο δικαστήριο. Το πιο απλό πράγμα, δηλαδή έχουμε τόσους άνεργους, έχουμε τόσα παιδιά άνεργα. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να πράξει κάποιος είναι απλώς να πιάσει το αυτοκίνητο του και να πάει σε έναν τόπο. Ούτε καν αυτό το πράγμα δεν το πράττει αυτός ο κόσμος. Οπότε πλέον, εγώ τώρα μιλώ ως άτομος, προσωπικά ως άτομο. Άρα, μπορεί να ανασκευάσεις κάποια πράγματα που έχεις στο μυαλό σου. Και προσπαθείς να εστιάσεις στο πώς θα έρθει το αποτέλεσμα το οποίο βιώνεις. Προσωπικά πλέον να πω το εξής. Και κλείνουμε ότι εγώ δεν περιμένω ότι θα γίνει από τον κόσμο και θα πιέσει κλπ. Οι αρμόδιοι όμως μπορούν. Για να πιεστούν οι αρμόδιοι πρέπει να υπάρχει πολιτική. Έχεις εντοπίσει προθυμία για να γίνει αυτό το ανεξάρτητο μέσα στο ταμείο κοινωνικών ασφαλισμών. Όχι, σε καμία αναπολύτων περίπτωση και ακριβώς για όλα τα κόμματα. Χωρίς επιτόκιο και να αποδίδει, αυτό δεν μπορεί να γίνουν πιέσεις. Το θέμα είναι, αγαπητή Νατάσα, ότι όσο δεν υπάρχει κόστος πολιτικό, δεν κάνει κανένας τίποτα. Και επειδή δυστυχώς όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, ελπίζω και θέλω να πω και τούτο, ακριβώς εμείς ως πρωτοβουλία θέλουμε να θέσουμε στην προεκλογική περίοδο, είναι ένα τεράστιο ζήτημα τα 7,5 δισεκατομμύρια και η εφαρμογή του νόμου για τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού και όχι μόνο, το ταμείο πρέπει επιτέλους να γίνει ανεξάρτητο. Δεν μπορεί να ελέγχεται από τον δανειστή. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι και δανειστής και δανειζόμενος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Παραβιάζεται και νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου που καθόρισε. Αναφορά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι συντάξεις και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας. Και κυρίως αυτούς που έχουμε πίσω μας, είναι οι γονείς μας, είναι οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας. Στην ηλικία, τα παιδιά. Λοιπόν, και εμείς, αν είμαστε και έχουμε υγεία, θα πάμε και εμείς να τους βρούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε.